στην περαιτέρω απαξίωση του δημόσιου σχολείου και του Έλληνα εκπαιδευτικού, καθώς και στη διαρροή μαθητών από τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια προς τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, θα οδηγήσει σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Μαγνησία στο νέο σύστημα εξετάσεων και στις τρεις τάξεις του λυκείου. Ήδη από τις προσεχείς πανελλαδικές εξετάσεις θα εφαρμοστεί η απόφαση για την τράπεζα θεμάτων, από την οποία θα αντλούνται θέματα σε ποσοστό 50%. Για να πάρει κάποιος απολυτήριο λυκείου, πρέπει να δώσει 39 φορές εξετάσεις, μέρος των θεμάτων των οποίων, κατά 50%, θα δίδεται από εθνική βάση θεμάτων. Αυτό πραγματικά αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Μία από τα ίδια, με παλιά υλικά κατεδάφισης, φτιάχνει το νέο εντός εισαγωγικών, που είναι τόσο παλιό όσο παλιοί είμαστε εμείς μέσα στα σχολεία. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, το νέο σύστημα εξετάσεων θα μετατρέψει το δημόσιο σχολείο σε ένα απέραντο εξεταστικό κέντρο, όπου όσοι μαθητές μπορούν θα προάγονται εφόσον παπαγαλίζουν την εξεταστία ύλη, και οι υπόλοιποι θα εξωθούνται σε σχολές επαγγελματικής κατάρτισης προκειμένου να αποτελέσουν φθηνό εργατικό δυναμικό. Θα εντείνει τους ταξικούς φραγμούς, θα εντείνει την αμορφωσιά και θα εκδιώξει βία μεγάλο αριθμό μαθητών από τα λύκεια και τα ΕΠΑΛ προς την ψευτοκατάρτιση των ΣΕΚ, τα οποία ακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί. Αυτό που επιχειρεί να κάνει είναι να διώξει μαθητές από τα λύκεια, από τα ΕΠΑΛ, για να τους στρέψει σε μια μισοειδίκευση, μισοκατάρτιση στα ΣΕΚ. Η διδακτέα ύλη έχει προσδιοριστεί με μεγάλη προχειρότητα, όσο και, τόσο προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς την έκθεσή της. Σε ορισμένα μαθήματα η κάλυψη απαιτεί δύο σχολικές χρονιές και όχι μία. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, το νέο σύστημα εξετάσεων θα προκαλέσει την απέχθεια των μαθητών προς το σχολείο και θα αυξήσει τα φαινόμενα βίας ακόμη και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας οι μαθητές της πρώτης ηλικίου να εξεταστούν όπως και τα προηγούμενα χρόνια με θέματα που θα βάλει ο διδάσκοντας και όχι με βάση την τράπεζα θεμάτων. Οι μαθητές όλων των τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εξεταστούν σε αυτά που έχουν διδαχθεί και όχι σε αυτά που θα έπρεπε να έχουν διδαχθεί.